Το 1994 ξεκίνησε με αισιοδοξία για τη Ford, που ήταν η μόνη ευρωπαϊκή εταιρεία που απέμεινε στη μάχη του πρωταθλήματος. Όμως οι Βρετανοί, παρότι είχαν στα χέρια τους το καλύτερο όπλο, αποδείχθηκαν ανίκανοι στην εξέλιξη για την οργάνωση. Αντίθετα, μια άλλη βρετανική ομάδα, αλλά με ιαπωνικά αυτοκίνητα, αυτή τη Subaru ProDrive, έχει φτάσει σε απίστευτο βαθμό εξέλιξης το νέο τετρακίνητο Impreza. Η ομάδα έχει στις τάξεις της, εκτός από τον Colin McRae, και τον δισπρωταθλητή Carlos Sainz, αμφισβητώντας με κάθε ευκαιρία τις κυρίαρχες Toyota. Έτσι, το 41ο Ράλι Ακρόπολης εξελίσσεται σε μονόλογο για τα μπλε-κίτρινα αυτοκίνητα. Ο McRae, οδηγώντας με το γνωστό θεαματικό του στυλ, είναι στην πρώτη θέση. Ο Sainz ακολουθεί υπομονετικά και ο Kangunen, που δεν είναι ευχαριστημένος από τις επιδόσεις της Έλικα, βρίσκεται πιο πίσω. Ο Didier Auriol, με την άλλη Toyota της ομάδας, προσπαθεί να ακολουθήσει στην αρχή, αλλά είναι άτυχος και εγκαταλείπει τον αγώνα. Της Ford, χωρίς τον Delecour στη σύνθεσή της, αντιμετωπίζει μοίρια προβλήματα. Ο Μπιαζόν μένει από κινητήρα, ενώ ο Ήλσον, που επιστρατεύθηκε την τελευταία στιγμή, δεν καταφέρει να προσαρμοστεί στο σκληρό έδαφος. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ιδιωτικό Escort του Βάτανεν είναι ταχύτερο των εργοστασιακών. Το γεγονός του αγώνα πάντως δεν έχει σχέση με τις απόλυτες επιδόσεις κάποιου συνδυασμού, αλλά με εξωαγωνιστικά θέματα. Αναφερόμαστε φυσικά στον πολύκροτο αποκλεισμό του Colin McRae για ανάρμοστη συμπεριφορά και παρεμπόδιση της εξέλιξης του αγώνα. Ο εριστικός Βρετανός έκλεισε το δρόμο σε όλα τα αγωνιστικά αυτοκίνητα μετά την ανασυγκρότηση της μακακόμης, απαιτώντας διακοπή του αγώνα για να αλλάξει μπαρμπρίς στο αυτοκίνητό του. Κατά την άποψή του, ένας κριτής άφησε ανοιχτές τις ασφάλειες του καπό μετά από κάποιον έλεγχο. Το τελευταίο άνοιξε στο δρόμο και έγινε η ζημιά. Η κατάληξη της υπόθεσης είναι να βρεθεί εκτός αγώνα ο Βρετανός στο τέλος της ημέρας. Από εκεί και πέρα λοιπόν, ο Carlos Sainz ελέγχει τον αγώνα και κερδίζει με άνεση. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται αναπάντεχα ο Armin Schwarz με Mitsubishi Lancer, χωρίς καν να το καταλάβει, αφού ο Kangunen αντιμετωπίζει μηχανικά προβλήματα και προτιμά τη σιγουριά της τρίτης θέσης. Η πρώτη ελληνική θέση ήταν εύκολη υπόθεση για τους Άρη Ποβό Κώστα Φερτάκη, που τέθηκαν επικεφαλής από την αρχή με τη Lancia Delta. Οι εγκαταλείψεις των Κίρκου και Ιαβέ έκαναν πολύ εύκολη τη ζωή του πιλότου. Τα Σκόντα με τους Σίμπερα και Τρίνερ εντυπωσιάζουν πάλι και κερδίζουν με άνεση την νεοσύστατη κατηγορία Φόρμουλα 2, ενώ ο Στρατισίνο είναι πρώτος στην ίδια κατηγορία για το ελληνικό πρωτάθλημα όμως. Παρά την ατυχία του στην Ελλάδα, ο Didier Auriol είναι τυχερός το 1994 και κερδίζει στο τέλος της χρονιάς, μάλλον αναπάντεχα, το παγκόσμιο πρωτάθλημα, τη στιγμή που η Toyota εξασφαλίζει τον δεύτερο συνεχή τίτλο στους κατασκευαστές.